Με εκπλήξεις και ευχάριστα πρόπτα σημαδεύτηκε το αφιέρωμα στον ποιητή Τάσο Λιβαδίτη που διοργάνωσε το Σάββατο το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννητών στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Πολυχώρου Δημήτρης Χατζής. Στην εκδήλωση ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιαννητών Μωυσής Ελισάβ και η διευθύντρια Μαρία Στρατσιάνη διάβασαν αποσπάσματα από την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη, ενώ ο κύριος Ελισάβ συμμετείχε και τραγουδώντας μελοποιημένα ποίηματα. Μάλιστα, ένα τραγούδι συνδυάστηκε με την καθυστερημένη άφηξη του Δημάρχου Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιου, με τους στίχους να δημιουργούν συνειρμούς για τα τεκτενόμενα στο Δήμο εν ώψη της αλλαγής φρουράς. Δεν σου φταίει κανείς, δεν πέρασε ο καιρός σου. Δεν σου φταίει κανείς, δεν σου φταίει κανείς. Λάθος ήταν και δικό σου. Άργησες πολύ, άργησες πολύ. Λογικά λόγια μίλησε για το έργο στο Πνευματικό Κέντρο ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος. Κλείνοντας αυτή τη θητεία, θεωρώ ότι το Πνευματικό Κέντρο και το θέατρό μας, το ραδιόφωνο μας, η πινακοθήκη μας, τα μουσεία μας, το αρχείο μας, η δουλειά μας στην Ακαδημία, στα θεατράκια, στην ΕΗΜ, με την ΕΗΜ, με τη Μητρόπολη, με το Ίδρυμα Κανή και με τους δεκάδες συλλόγους της πόλης κάναμε μια δουλειά αυτά τα χρόνια που νομίζω ότι σηκωθήκαμε ψηλά. Και σηκωθήκαμε ψηλά γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου, του Θεάτρου, του Ραδιοφώνου, κυρίως του Πνευματικού Κέντρου που ήταν συγκοινωνούν τα λοχεία με το θέατρο, σηκώσανε ψηλά τον πολιτισμό. Άρα, σηκώσαν ψηλά την πόλη μας, την ιστορία μας, την παράδοσή μας και, πάνω απ' όλα, ξαναφέραν την κοινωνία κοντά στην τέχνη. Συνήθως, δεν λέμε τέτοια πράγματα πολλά, αλλά εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να υποκληθώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον πρόεδρο του Μωυσή Ελισάβ.